Y ahora vamos todos a mover la colita. Μία γαλλική πρόταση επάνω σε ένα van traffic της Renault. Η οροφή επάνω ανοίγει προς τα πίσω, δίνοντας μεγάλο χώρο στην πίσω πλευρά, και έτσι ακριβώς το λόγο βλέπουμε ένα μικρό van το οποίο έχει όλες τις ανέσεις, ψυγείο, ντους, κουζίνα, τουαλέτα. Ο χώρος είναι ενιαίος με το χώρο της του μπάνιου και απάνω το διπλό κρεβάτι. Y ahora vamos todos a mover la colita. Y ahora vamos todos a mover la colita. Y ahora vamos todos a mover la colita. Y ahora vamos todos a... Οι περισσότερες εταιρείες στην γκάμα τους έχουν και τροχόσπιτα, τα γνωστά σε όλους μας caravan. Εδώ βλέπουμε καινούργιες ιδέες. Βέβαια αυτές προϋπήρχαν και αρκετά χρόνια στα παλιά και στα πρώτα τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα, ανοίγοντας την οροφή για να μπαίνει περισσότερος αέρας. Εδώ έχουν κάνει και δεύτερο δωμάτιο στην πάνω πλευρά της οροφής, με αποτέλεσμα να θέλει κάποιος ένα σκοινί για να ανέβει στον επάνω όροφο. Συνήθως αυτό είναι ένα παιδικό κόλπο για να μπορούν να κοιμούνται τα παιδιά, και έτσι ένα τροχόσπιτο το οποίο κοιμίζει 4 άτομα, εκμεταλλευόμενοι και την πάνω πλευρά, την οροφή από το τροχόσπιτο, υπάρχει και εκεί ένα υπνοδωμάτιο. Βέβαια αυτό είναι για οικογένειες που έχουν 2 ή 3 παιδιά και έτσι μπορούν σε πολύ λίγα μέτρα να κοιμούνται περισσότερα άτομα. Η ποιότητα κατασκευής βέβαια είναι σε άψογη, τα λέγα σε άριστη κατάσταση, και βέβαια οι εταιρείες έχουν δώσει μεγάλο βάρος στα αυτοκίνητα που συνδυάζουν τα επαγγελματικά με αναψυχής, δηλαδή να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο να πηγαίνεις στη δουλειά σου, αλλά να μπορείς και το Σαββατοκύριακο να αποδράσεις από την πόλη κάνοντας κοντινές διαδρομές με πολύ λίγα έξοδα. Εδώ βλέπουμε μία πρόταση που έχει διπλό κρεβάτι στην πίσω πλευρά, αρκετά φωτιστικά, κοιμίζει 2 άτομα, ταξιδεύει 4, δηλαδή αν θέλετε να πάτε με τα παιδιά σας μία μονοήμερη είναι το μόνο εύκολο. Εδώ βλέπουμε τα βαν λίγο υπερυψωμένα και με άλλο τρόπο σχεδίασης. Περνώντας την Carmen, βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχουν αρκετές οι προτάσεις, πάρα πολλά τα μοντέλα, αρκετές οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με πολλές αποχρώσεις του ξύλου. Αυτό βέβαια δεν έχει να στερήσει τίποτα τον αγοραστή από την ποιότητα κατασκευής, σημασία στη λεπτομέρεια που προσέχουν τον τελευταίο καιρό όλες οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτόν τον τύπο διακοπών, με αυτοκινούμενο ή με τροχόσπιτο, με auto home, με auto drone ή caravan, ανάλογα τα γούστα και τις ανάγκες του υποψήφιου αγοραστή. Είναι και οι πολλές παραλλαγές που υπάρχουν από τις εταιρείες. Εδώ με έναν έξυπνο τρόπο βλέπουμε ότι ακριβώς πάνω από τον οδηγό και τον συνοδηγό υπάρχει διπλό κρεβάτι το οποίο ασφαλίζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και όταν σταματήσουμε έχουμε την ευκαιρία να κοιμηθούμε σε αυτόν τον χώρο. Έτσι γλιτώνουμε μήκος
και σε ένα μικρό αυτοκίνητο ταξιδεύουν άνετα 4 άτομα με όλες τις ανέσεις, χωρίς να θυσιάσουμε τίποτα από ό,τι έχουμε να απολαύσουμε. Μεγάλα μπάνια, όχι στριμωγμένα, μικρές πόρτες ασφαλείας, μικρά παράθυρα ασφαλείας και αυτά. Εδώ άλλη πρόταση, πάνω σε χτισμένο σε ένα βαν. Μέσες άκρες όλες οι εταιρείες περίπου έχουν την ίδια διαρρύθμιση με διαφορετικά προϊόντα και ανάλογα το μήκος, εδώ βλέπουμε το ότι είναι λίγο στενό το αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οδηγού και στην τραπεζαρία και βέβαια η πρόταση από την Άνδρεια στο χώρο για τα τροχόσπιτα, αεροδυναμικά πολύ, πρακτικά, μέχρι μεγάλη σημασία δίνουμε στη λεπτομέρεια και στα παράθυρα και στην αεροτομή για να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερη αντίσταση στον αέρα και το ταξίδι μας να είναι πιο ασφαλές. Βέβαια όλα αυτά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ένα σπίτι. Ουσιαστικά κουβαλάς μαζί σου ένα σπίτι. Μάλλον για την ακρίβεια, σέρνεις το σπίτι σου μαζί σου στις διακοπές. Για να προσελκύσουν βέβαια τον υποψήφιο αγοραστή, έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στο design, διπλά παράθυρα, δορυφορικές κεραίες και περνώντας στην κατηγορία για τα αυτοκινούμενα, το ίδιο ισχύει και εδώ, με μπόλικη φαντασία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι περισσότερες εταιρείες δίνουν έμφαση τόσο στην ποιότητα κατασκευής εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά. Γιατί ένα αυτοκινούμενο το οποίο ταξιδεύει σε όλες τις καιρικές συνθήκες, πρέπει οπωσδήποτε και να αντέχει στο χαλάζι, στην πολύ βροχή, στη θύελλα, στο κρύο, στη ζέστη και εφόσον βρίσκεσαι στο εσωτερικό του, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις και μια σταθερή θερμοκρασία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν πάρα πολύ πολλές και έξυπνες λύσεις για τη θέρμανση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Και εδώ βλέπουμε μία πρόταση που στα πλάγια ανοίγει ένα μέρος από το αυτοκινούμενο και δημιουργείται ένα μπαλκόνι που μπορείς άνετα να κάνεις τις δουλειές σου. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν και από ένα βίντεο που μπορεί ο υποψήφιος αγοραστής να δει τι ακριβώς προσφέρει. Και έτσι βλέπει τις πρακτικές λύσεις που σου προσφέρει το συγκεκριμένο αυτοκινούμενο. Ορισμένες εταιρείες έχουν σε τομή το αυτοκινούμενο. Εδώ το βλέπουμε διαφανές, το οποίο βλέπει κάποιος πώς είναι το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Την έκθεση βέβαια υπάρχουν και προτάσεις περίπου με 985.000 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε ένα πούλμαν από τη Volvo ή από τη MAN, μάλλον το σκελετό, και να σας χτίσουν απάνω ένα υπερπολιτελές γραφείο με παράθυρα να βλέπεις. Στο εμπρός κομμάτι περίπου τα 3 μέτρα είναι το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο, αλλά ταυτόχρονα ανοίγοντας και στα πλάγια περίπου 1 μέτρο από μία πλευρά και 1 μέτρο από την άλλη, έχουμε ένα μπαλκόνι μεγαλώνοντας το χώρο
μεγαλώνει το εσωτερικό του βέβαια, αλλά παράλληλα στην πίσω πλευρά μπορούμε να έχουμε και το μικρό μας το αυτοκίνητο για να κινούμαστε εντός στην πόλη. Υπερπολιτελές γραφείο, διαμέρισμα, βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχει διπλό κρεβάτι πάνω από τον οδηγό και τον συνοδηγό. Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού είναι άνετες πολυθρόνες. Κρεβατοκάμαρα στο κέντρο και βέβαια η πρωτοσύγχρονη κουζίνα. Αν ονειρεύεστε να πάρετε το συγκεκριμένο μαζί με το αυτοκίνητο που υπάρχει στην κάτω πλευρά στον γκαράζ, είστε γελασμένοι. Το πακέτο πωλείται χωρίς το αυτοκίνητο που έχει στον γκαράζ. Ίδια φιλοσοφία και εδώ, ανοιγόμενα μπαλκόνια, γκαράζ στην κάτω πλευρά του οχήματος, που μπορείτε, εάν έχετε λεφτά, να πάρετε μία Ferrari, ανοίγοντας το γκαράζ, τη βάζετε μέσα και δεν φαίνεται από πουθενά. Η πρώτη μέρα για τους δημοσιογράφους, αρκετές ήταν οι press conference των εταιριών για να λανσάρουν τα νέα τους προϊόντα στους εκπροσώπους του τύπου. Για την επόμενη εβδομάδα η αίθουσα μένει ανοιχτή για τους επισκέπτες, τους υποψήφους αγοραστές στο χώρο του κινούμενου τουρισμού. Οι οικογενειάρχες μαζί με τα παιδιά τους έχουν έρθει να δουν τα νέα μοντέλα, να αποφασίσουν αν θέλουν να αγοράσουν ένα από τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα της αρεσκίας τους για να μπορούν να κάνουν άνετα τις διακοπές τους. Αρκετοί είχαν την ευκαιρία να παρκάρουν τα αυτοκινούμενά τους στον ποταμό Τωρίνο κοντά στην έκθεση και τα τεράστια πάρκινγκ που έχει ο εκθεσιακός χώρος θα διαθέτουν για τα αυτοκινούμενα. Κάποιος έρχεται με το αυτοκινούμενο, μένει μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια της έκθεσης, βλέπει όλο το event και κάνει όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.